και έχουν αντιταχθεί στην πανεπιστημιακή αστυνομία. Τόσα χρόνια. Ακόμη. Μα τι θα πει γιατί δεν τις εφαρμόζουν τόσα χρόνια. Γιατί δεν δίνουν χρήματα για την παιδεία, κύριε συνάδελφε. Δεν είναι μόνο γιατί θέμα κόβουν χρημάτων. Κάθε χρόνο. Γιατί είναι θέμα και θέληση. Δεν είναι θέμα χρημάτων η φύλαξη. Όχι μόνο. Διότι ακόμα και η ΠΟΑΣΥ, που είναι το συνδικαλιστικό όργανο των αστυνομικών, διαφωνεί με την αστυνομία στο πανεπιστήμιο. Οι μόνοι άνθρωποι οι οποίοι τάσσονται υπέρ της αστυνομίας στο πανεπιστήμιο αυτή τη στιγμή είναι οι ειδικοί φρουροί. Όχι, κύριε Τζανακόπουλε, να κάνω μια διευκρίνηση. Κύριε Τζανακόπουλε, η ΠΟΑΣΥ θέλει να φυλάει αυτή τα πανεπιστήμια. Δεν θέλει να τα φυλάνε οι ειδικοί φρουροί. Είναι άλλο αυτό. Είναι θέμα εσωτερικό. Ναι, μην πούμε τώρα γιατί είναι και συνδικαλιστικά αυτά τώρα. Ωραία, θέλετε να μην... Εγώ δεν καταλαβαίνω τι λέει αυτό η ΠΟΑΣΥ, αλλά εντάξει, θέλετε να πάμε σε αυτό. Αφήστε τι λέω εγώ, ας πούμε, ο οποίος μπορείτε να μου πείτε ότι είμαι αποκομμένος από την ελληνική πραγματικότητα, που δεν θεωρώ ότι είμαι, ή τι λέει ο κύριος συνάδελφος, που επίσης είναι στην Οξφόρδη και μπορεί να είναι αποκομμένος ή οτιδήποτε. Γιατί εγώ σας ρωτάω το εξής. Γιατί δεν ακούμε τους εκεί συναδέλφους. Δηλαδή, η Σύνοδος των Βρετάνεων φοβάται. Συλλήβδη και συλλογικά. Υπάρχει και φόβος και αυτό εξηγεί γιατί, σας κάνει εντύπωση. Μας δεν μας κάνει εντύπωση καθόλου πάντως, κύριε Τζανακόπουλε, να φοβάται ο Πριτάνης. Όλοι οι Πριτάνης είναι... Καλά, δεν λέμε για όλους τώρα, δεν ξέρω τι να σας πω. Αλλά ξέρετε, κύριε Τζανακόπουλε, όταν οποιοδήποτε μπορεί να μπει μέσα σε ένα γραφείο Πριτάνη, είτε να του χτίσει την πόρτα, είτε να μπουκάρει μέσα σε μια γενική συνέλευση, είτε να μπαίνει μέσα στις Βρετανικές αρχές. Εντάξει, υπάρχει και φόβος και αγωνία. Δηλαδή, ο άλλος να κάτσει να βάλει το κεφάλι του. Συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ ότι όλοι οι Πριτάνοι συλλογικά φοβούνται να μιλήσουν τη στιγμή που προτείνεται αστυνομία. Αντί να πούνε, αφού λέτε ότι έχουν τόσο φόβο, αντί να πούνε ναι, εμείς μαζί σας, φέρτε την αστυνομία να μας προφυλάξει, να μας στηρίζουν τα γραφεία μας. Λέει συλλογικά, όχι παιδιά, τι είναι αυτά που λέτε, δεν θέλουμε αστυνομία. Θέλουμε να μας δώσετε χρήματα για τη φύλαξη. Μάλιστα. Ο φόβος τους πάντως δεν περιορίζεται στους τέσσερις τείχους του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος. Ο φόβος τους ο περισσότερος, τουλάχιστον με αυτούς που έχουμε μιλήσει, είναι έξω, όταν βγουν από το Πανεπιστήμιο. Πανεπιστήμιο που υπάρχει αστυνομία. Που μπορεί να τους περιμένει ένας από αυτούς που απειλούν και να τον παρακολουθεί μέχρι το σπίτι του. Γιατί και εκεί έχουμε αντίστοιχα. Άρα η αστυνομία είναι παντελώς ανίκανη να αντιμετωπίσει αυτά τα πράγματα. Γιατί έξω από το πανεπιστήμιο του, ο Πρίτανης, πρώτα απ' όλα μπορεί να μπει αστυνομία στο πανεπιστήμιο όταν χρειάζεται, αλλά κυρίως έξω από το πανεπιστήμιο η αστυνομία δρά. Όχι, άρα αν ο Πρίτανης φοβάται. Το φόβο που λέμε, αν έχει ή δεν έχει. Ναι. Αν ο Πρίτανης φοβάται όμως έξω από το πανεπιστήμιο. Το πρόβλημα δεν είναι η αστυνόμευση του Πανεπιστημίου. Το πρόβλημα είναι κάποιο άλλο, το είναι οποίο δεν μπορεί να λύσει. Είναι και θέμα ανατροπίας, κύριε Τζανακόπουλε, και ως κοινωνία τι πανεπιστήμια θέλουμε. Και αυτά πρέπει να κάτσουμε να τα δούμε κάποια στιγμή, πέραν του θέματος αν θα είναι αστυνομική λοιπόν... μέσα στο Πανεπιστήμιο ή όχι. Έτσι, αν η ίδια η κοινωνία γιατί... απαξιώνει τα πανεπιστημιακά της ιδρύματα, αν οι ίδιοι οι φοιτητές. Όχι, μια μικρή μερίδα, δεν λέω εγώ. Δεν ενδιαφέρονται. Αν υπάρχουν καθηγητές που είναι αδιάφοροι, αν ο Πρίτανης φοβάται και δεν βάζει το κεφάλι του κάτω να τρέξει πέντε πράγματα. Αν κάθε φορά βγαίνει υπουργός παιδείας, αλλάζει εξ αρχήν 17 φορές τον νόμο, μέχρι να αλλάξει ο υπουργός ένα χρόνο στην ίδια κυβέρνηση, να ξαναλλάξει τη διαδικασία, δεν γίνεται δουλειά. Προσέξτε όμως πώς αλλάζετε την κουβέντα τώρα. Γιατί ξαφνικά από εκεί που είχαμε έρθει να μιλήσουμε για τη λύση που προτείνει η ελληνική κυβέρνηση για το ελληνικό πανεπιστήμιο να βάλει την αστυνομία, ξαφνικά το θέμα έχει γίνει νοοτροπία της ελληνικής κοινωνίας, του Έλληνα φοιτητή, της υποβάθμισης του πανεπιστημίου κλπ. Με χαρά να έρθω να τα συζητήσουμε αυτά τα πράγματα και ας πούμε μου προκαλεί εντύπωση που η μοναδική φορά που με έχουν καλέσει ας πούμε, στην ΕΡΤ να συζητήσω για αυτά τα πράγματα είναι να συζητήσω για την αστυνομία. Δεν με κάλεσαν ποτέ ή οποιοδήποτε άλλο συνάδελφο να συζητήσουμε ας πούμε, για την κατάσταση του ελληνικού πανεπιστημίου, για το πώς πρέπει να χρηματοδοτείται, για το ποια είναι η κουλτούρα, για το πώς θα πρέπει να σεβόμαστε το δημόσιο χώρο. Αν οι Πριτάνοι φοβούνται εκτός πανεπιστημίων, το πρόβλημα δεν είναι ότι λείπει η αστυνομία από τα πανεπιστήμια. Συνδέεται είναι άλλο το πρόβλημα. Άρα η αστυνομία στα πανεπιστήμια δεν θα το λύσει. Ναι. Κοίταξτε, εγώ θα ήθελα πάντως... το εξής. Και πολύ μικρή πιθανότητα να υπάρχει να λυθεί το πρόβλημα, θα πρέπει να το δοκιμάσουμε. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε μία λύση. Εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι θα το λύσει το πρόβλημα σε αυτά τα πανεπιστήμια η αστυνομία. Μπορεί όμως να το λύσει. Γιατί να το αποκλείσουμε. Η αρχή της αναλογικότητας λέει ότι δεν δοκιμάζουμε την πιο ακραία λύση πρώτα. Δεν είναι ακραία. Θα πρέπει πρώτα να Είναι το πρόβλημα. Είναι ακραία. Όχι, δεν είναι το πρόβλημα. Είναι μια λύση δυναμική για ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα, το οποίο δεν έχει λυθεί με ένα μέσα. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζεται παντού σε διαφορετικούς βαθμούς και με διαφορετικούς τρόπους. Υπάρχουν πάμπολες μελέτες για την εγκλημωτικότητα στα πανεπιστήμια στην Αγγλία σε σχέση με τα ναρκωτικά, σε σχέση με τις παρενοχλήσεις, σε σχέση με την αντικοινωνική συμπεριφορά που είναι πάρα πολύ σοβαρή. Και να μην κοιτάμε μόνο την Οξφόρδη, να κοιτάμε όλα τα πανεπιστήμια στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μπορώ να σας δώσω και στοιχεία και αναφορές
και έρευνες και όπως είπαμε προηγουμένως, κάθε πανεπιστήμιο πρέπει ένωσης. Να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που έχει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εγώ έχω κάνει πάρα ακριβώς, πολλά χρόνια, αλλά 30 κανένα πανεπιστήμιο. Στην Αμερική υπήρχε πολύ ισχυρή αστυνομία, γιατί υπάρχει πρόβλημα οπλοφορίας. Πουθενά εκτός το Αμερικής. Το πρόβλημα είναι δομημένο με βάση το, τη λύση είναι δομημένη με βάση το πρόβλημα. Ακριβώς. Δεν υπάρχει βία λύση για τα πάντα. Κύριε Καλύβα, κύριε Τζανακόπουλε, να βάλουμε μια τελεία. Εμείς δεσμευόμαστε να κάνουμε μια συζήτηση για τα ευρύτερα θέματα της παιδείας. Εγώ προσωπικά δεν νομίζω ότι είναι μόνο θέμα, το θέμα της ασφάλειας, τα προβλήματα ξεκινάνε από αλλού. Και αλλιώς ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση που είχαμε. Αναμφισβήτω είναι αυτό. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ στην παρέα μας. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλημέρα. Να είστε καλά.